Πάμε να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη. Πάμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που ξέρει τον ποδοσφαιρικό Άρη. Επιλέγει νομίζω πότε θα μιλάει, αποφεύγει να μιλάει και τις περισσότερες φορές. Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος πριν 20 χρόνια προετοιμαζόταν, πρέπει να ήταν σήμερα η πρώτη-τελευταία προπόνηση για το πρώτο παιχνίδι με τη Χαποέλ Μπερσεβά στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο τότε Χαριλάου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Μπουγιουκλή. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το τσέκαρα τώρα πριν μπούμε, γιατί λέω αυτές οι μέρες πρέπει να ήταν και ήταν το πρώτο παιχνίδι 10 Αυγούστου το 3-1 και 23 ήταν το άλλο, το 1-2 με το δικό σου τον goal. Ναι. Περάσαν πολλά χρόνια, αλλά νομίζω στο δικό σας το μυαλό είναι σαν χθες περισσότερο. Ναι, ειδικά το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Ισραήλ θυμάμαι ότι είχε μια ζέστη γύρω στους 46 βαθμούς. Πήγαμε εκεί και λέμε πώς θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Και τελικά αλλά έγινε. Τελικά κερδίσαμε, είχαμε πολύ καλή ομάδα τότε, με τρεις μόνο ξένους, με τον Ιβάν, τον Μιλόγεβιτς και τον Λόντσα. Ναι. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι χτυπήσαμε την ΑΕΚ μέχρι τα τελευταία παιχνίδια. Η ΑΕΚ τότε που ήταν πολύ καλή ομάδα και πήρε το πρωτάθλημα βέβαια. Ναι. Δίκαια, αλλά κάναμε πρωταθλητισμό. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Άρης έχει στο DNA του μέσα αυτή η ομάδα το πρωταθλητισμό. Και με ένα τέτοιο DNA και με μια τέτοια καλή ομάδα, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι πάει να ξεκινήσει και την φετινή σεζόν. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, γιατί παρακολουθείς και βλέπεις τις κινήσεις που γίνονται, τις μεταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί. Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα στον Άρη μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής έχει αφήσει θετικά στοιχεία. Η ομάδα μας έχει αφήσει και οι ενέργειες του Προέδρου, του κ. Καρυπίδη, πραγματικά έχουν εντυπωσιάσει τον κόσμο του Άρη, θα έλεγα. Με πολλές μεταγραφές. Βέβαια απομένει να τις δούμε στο γήπεδο αρχής γενομένης από αύριο στο φιλικό με τη Λάρισα. Πάντως έδειξε θετικά στοιχεία στα παιχνίδια στην Ολλανδία και με την Ντεγκράφσα και με την Ντεχά και με τη Βίλεμ. Νομίζω από κάποιες φάσεις έτσι, που ήταν μέσα. Η ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Ειδικά μεσοεπιθετικά νομίζω είμαστε πολύ καλά. Και με τον ερχομό τώρα και την τελευταία μεταγραφή του Γιουνέζ και του Μπρούνο Γκάμα, νομίζω θα είμαστε πολύ καλοί, βέβαια, να το δείξουμε μέσα στο χορτάρι. Εντάξει, ξέρεις και εσύ βέβαια πολύ καλύτερα ότι τα αποτελέσματα σε φιλικά δεν έχουν τόσο σημασία, βοηθούν στην ψυχολογία, αλλά άλλα πράγματα θέλει να δει ένας προπονητής. Πάντως, η παρουσία του Άρη στην Ολλανδία γενικότερα αποκτά μεγαλύτερη αξία να αναλογιστούμε ότι αντιμετώπισε ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, που μάλιστα σε λίγες μέρες ξεκινούν και το πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι πολύ πιο έτοιμες από τον Άρη, αυτή τη στιγμή που ακόμα δουλεύεται. Αυτό ήθελα να πω και εγώ και δεν ξέρω, κάπου το είπα νομίζω, ότι στο παιχνίδι με την Τεχάκ, είχα δει το παιχνίδι Τεχάκ Παναθηναϊκός, το έδειχνε απευθείας στο Sky και αυτά. Ναι. Η Τεχάκ είχε κερδίσει 3-1 τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και ήθελα έτσι να βάλω λίγο στο μυαλό όταν θα παίξουμε λέω μεταξύ μας και ήθελα να παρακολουθήσω το παιχνίδι και είδα ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι δηλαδή σαν ομάδα και από την Τεχά και από τον Παναθηναϊκό. Δείξαμε στοιχεία δηλαδή πολύ καλής ομάδας. Με ένα συμπαγές σύνολο, με μια αμυντική τακτική που βγαίναμε σε αντεπιθέσεις, παίζαμε γρήγορα, παίζαμε απλό ποδόσφαιρο, παίζαμε δυνατά, τρέχαμε. Το κυριότερο είναι αυτό, σε αυτή τη φάση προετοιμασίας η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ναι, και αυτό ναι. Που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Ναι. Και εντάξει, είναι κάτι στο οποίο πόνταραν, έδωσαν ιδιαίτερη βάση οι άνθρωποι του Άρη. Πάντως, αυτό το οποίο λένε και οι παίχτες και βλέπουμε γενικότερα είναι ότι ο Άρης, επειδή πήγε την κουβέντα στην εικόνα της ομάδας και ο Ερέρα συγκεκριμένα πάει να εφαρμόσει ένα δύσκολο και απαιτητικό μοντέλο ποδοσφαίρου. Δηλαδή με την μπάλα κάτω, πολλούς αυτοματισμούς, το οποίο θέλει χρόνο. Για να από ό,τι είδα και τη φιλοσοφία του Πάκο Ερέρα είναι αυτή, θέλει παιχνίδι κατοχής, θέλει κυκλοφορία, καλή κυκλοφορία μπάλας, θέλει γρήγορο, θέλει τρεξίματα, θέλει πρεσάρισμα, θέλει γρήγορους παίκτες, καλούς τεχνίτες, το έναν με έναν, θέλει γρήγορες αντιπιθέσεις, είναι αυτά τα στοιχεία που νομίζω φέτος θα τα έχουμε. Και φυσικά περιμένουμε και εσύ και ο κόσμος και όλοι μας περιμένουμε να δούμε τον Άρη στο αυριανό φιλικό με την
με τη Λάρισα. Και γενικότερα διακρίνουμε και μετά την παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία στις τάξεις του κόσμου ότι αυτός ο Άρης μπορεί να καταφέρει κάτι πάρα πολύ καλό τη φετινή σεζόν με μίνιμουμ στόχο την πεντάδα και βλέπουμε. Δεν ξέρω αν εσύ το εστερνείς ή αν θεωρείς ότι είναι κάπως νωρίς για να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα ο Άρης πρέπει να έχει υψηλούς στόχους. Ναι. Δεν συμφωνώ καθόλου με το να πάμε φέτος με χαμηλά το πύχη, χαμηλά την μπάλα. Τι θα πει χαμηλά, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις σαν σύλλογο, σαν ομάδα, με ένα γεμάτο χαριλάο, με παίχτες καλούς, με κόσμο κοντά στην ομάδα, να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο κάθε χρόνο να πάμε να σωθούμε, να πάμε χαμηλά του. Όχι, θα καλά, πάμε να, να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ναι. Θα χτυπήσουμε πρώτη τετράδα, πρώτη πεντάδα, εκεί μέσα θα είναι ο Άρης. Ναι. Όπως είπα και πιο μπροστά, το DNA του συλλόγου είναι αυτό. Ναι. Είναι να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα να ξεκινάμε με χαμηλά το, έχουμε κάνει τόσες μεταγραφές. Ναι. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε βέβαια, θα δούμε την ομάδα, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό να πάμε με χαμηλά την μπάλα και να μην κινδυνέψουμε, να μην πέσουμε. Τι είδατε, ο Άρης είμαστε. Τι θέλει να μην κινδυνέψουμε. Όχι, εντάξει, αν και ο κόσμος ήταν, νομίζω, το διέκρινες και εσύ κάπως μουδιασμένος εν αρχή του καλοκαιριού, πλέον το κλίμα πάει να αλλάξει και γι' αυτό και στον Άρη περιμένουν στο αυριανό παιχνίδι με τη Λάρισα. Όχι τόσο λόγω αντιπάλου, επειδή μιλάμε για τα αποκαλυπτήρια του Άρη μπροστά στο κοινό του. Περιμένουν αρκετό κόσμο και περιμένουν και μια μεγαλύτερη κινητικότητα και ανταπόκριση στο κομμάτι των διαρκείας. Εντάξει, το κομμάτι των διαρκείας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Ξέρουμε ότι ο Αριανός είναι λίγο δύσπιστος. Μην ξεχνάμε ότι η περίοδος αυτή είναι και καλοκαιρινή. Υπάρχουν αυτά τα οικονομικά προβλήματα στην κοινωνία μας που όλοι τα γνωρίζουμε. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι να μην τον μπερδεύουμε. Το γήπεδο αύριο θα έχει πολύ κόσμο. Ναι. Και καλό είναι να έχουμε αυτή την εικόνα, να αφήνει ο Άρης δηλαδή την εικόνα ότι παίζει πάντα σε ένα γήπεδο γεμάτο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιοι παίζουν, ποιοι είναι παράγοντες, ποιοι είναι πρόεδροι, ποιοι εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Και μιλάω τώρα και εγώ σαν κομμάτι αυτής της ομάδας και του συλλόγου. Ναι. Υποχρέωμα μας είναι να γεμίζουμε το γήπεδο. Να πηγαίνουμε κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, όποτε παίζει η ομάδα, να είμαστε εκεί, να είμαστε κοντά της. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω και η ομάδα και οι παίκτες, ο προπονητής και όλοι, και να πάμε όλοι μαζί, όπως είπα, να κάνει, να βάλει υψηλούς στόχους ο Άρης. Είναι, αυτό που λες είναι η στήριξη καθαρά στην ομάδα και είναι και βέβαια και η στήριξη προς την διοίκηση που έχει καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια μέχρι στιγμής, χωρίς έσοδα. Τώρα, ας πούμε, χθες προέκυψε ό,τι προέκυψε με το τηλεοπτικό και περιμένει και η διοίκηση τη στήριξη από τον κόσμο όσον αφορά το οικονομικό, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει και σωστά επισημαίνεις εσύ, είναι και η στήριξη με το οικονομικό από τον κόσμο. Είναι αλήθεια αυτό. Άλλο ένα θετικό στοιχείο ήταν αυτό που έγινε προχθές με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που πήραμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, θα έλεγα, σχετικά με την πρόταση που μας είχε κάνει στις αρχές η Νόβα, νομίζω, ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι όμως. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά και θα είναι κοντά. Έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα έχουμε φέτος και αρκετά διαρκείας. Ο κόσμος θα γυρίσει στο γήπεδο και θα έχει αυτή τη συμπαράσταση, τη γνωστή που δείχνει στην ομάδα. Ναι. Ένα ερώτημα βέβαια το οποίο βάζουν αρκετοί είναι και δεν, εγώ τουλάχιστον δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο στην ομάδα, είναι ότι μετά από 4 χρόνια, γιατί τις προηγούμενες 2 φορές ο Άρης έλειψε μόλις μια σεζόν, τώρα είναι 4 χρόνια, βρίσκει ένα διαφορετικό ελληνικό ποδόσφαιρο και μια διαφορετική Super League σε σχέση με αυτήν που άφησε. Γενικότερα το επίπεδο του πρωταθλήματος, επειδή παρακολουθείς κιόλας και τις υπόλοιπες ομάδες, πώς το βλέπεις τη φετινή σεζόν? Έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή να φανταστείτε αν η ομάδα που είχαμε το 6, 7, 8, 9, 10, 11, δηλαδή εκείνη η ομάδα με τους παίκτες εκείνους, πιστεύω ότι θα ήμασταν μέσα στη διάδα, γιατί όχι να χτυπούσαμε και το πρωτάθλημα. Έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο της Super League. Εάν εξαιρέσουμε δηλαδή Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ,
τρεις ομάδες. Από εκεί και πέρα το Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω για μεγάλα πράγματα χωρίς μεταγραφές και με τους νέους αυτούς παίχτες που παίζει. Είδα και τον Ατρόμητο και την Τρίπολη. Πραγματικά δεν βρίσκω τον λόγο για ποιο λόγο ο Άρης να μην μπει σφήνα σε αυτές τις ομάδες. Εκεί που πρέπει να είναι πραγματικά. Γι' αυτό σας έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε υψηλούς στόχους. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ξαναμπεί στις πάλις, στις μεγάλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι όντως. Να μην μείνουμε στα χρόνια αυτά, στα 4 χρόνια που λείπαμε από την Αλφα Εθνική, συν 2, αν βάλουμε και τις τελευταίες χρονιές που ήταν καταδικαστικές για την ομάδα και ναι, τελευταία αγωνιστική σωνόμασταν και αυτά εδώ. Είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος στον Άρη να κάνει την ανάκαμψη τη μεγάλη και να αρχίζουμε πάλι να σκεφτόμαστε μεγάλα πράγματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ και με τις τελευταίες κινήσεις που γίνονται, κάτι το οποίο ένα μικρό παράδειγμα που αναδεικνύει την πληρότητα που αρχίζει να αποκτά ο Άρης είναι ότι μετά και τη συμφωνία με τον Μπρούνο Γκάμα, πλέον για παράδειγμα ας πούμε στα άκρα της επίθεσης, υπάρχει το δίλημα ανάμεσα σε Ματέο Γκαρσία, Ντιγκινή και Γκάμα. Τώρα είναι δηλαδή στο μυαλό του Ερέρα ποιον θα αφήσω εκτός. Δηλαδή κάποιος από αυτούς τους τρεις μπορεί να είναι στον πάγκο για τον Άρη. Γι' αυτό σας είπα ότι μεσοεπιθετικά η ομάδα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή. Δηλαδή με Γιουνέζ κατά πάσα πιθανότητα σεντερφόρ. Ναι, ναι. Με Ντιγκινή ή με Γκαρσία δεξιά αριστερά, με Μπολάσο και με Μπρούνο Γκάμα, νομίζω ότι θα έχουμε μια πλειάδα παιχτών μεσοεπιθετικών που θα μπορούμε να παίζουμε και ελκυστικό παράλληλα ποδόσφαιρο. Θέλει αυτό να το βλέπει ο κόσμος του Άρη και γενικά όλος ο κόσμος νομίζω της Ελλάδας θέλει να βλέπει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ναι μεν είναι καλή και η άμυνα να παίζουμε άμυνα για αυτά εδώ, αλλά πρέπει επιτέλους να βρούμε παίκτες που γνωρίζουν μπάλα, να έρχεται στο ένας με έναν ο παίκτης και να μπορεί να κάνει μια τρίπλα. Θέλουμε λίγο να δούμε έτσι παίκτες φαντεζί όπως λένε. Και ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Υπάρχει και ουσία. Ναι. Ναι. Και κυριαρχίας και ουσίας βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό, ναι, είναι βασικό στοιχείο, γιατί τι να το κάνεις όλο αυτό, ναι, εάν δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Ένα παράδειγμα τώρα αυτό που αναφέρεις είναι ο Άρης που τη σεζόν 6-7 που ξεκίνησε και έπαιζε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά δεν του έρχονταν τα αποτελέσματα τα οποία ήθελε με τις συνεχόμενες οπαλίες τη σεζόν 2006-2007. Είναι ακριβώς παράδειγμα προς αποφυγή θα το λέγαμε. Δηλαδή αν ο Άρης καταφέρει συνδυάσει και το ωραίο το ελκυστικό ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος με τα αποτελέσματα, νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό και νομίζω θα βοηθήσει πολύ την ομάδα, πιστεύω συμφωνείς και εσύ, και μια καλή κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής με θεωρητικά βατούς αντιπάλους για να πάρει αποτελέσματα ψυχολογίας και όθησης περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι εντάξει, λίγο πολύ με όλες τις ομάδες θα παίξουμε, αλλά πραγματικά εάν μας βοηθήσει και λίγο η κλήρωση, έχοντας ας πούμε κάποιες ομάδες θεωρητικά μικρές, γιατί έτσι όπως έχει γίνει τώρα το πρωτάθλημα, σας είπα ότι αν εξαιρείς αυτές τις τρεις ομάδες, όλες οι άλλες ομάδες λίγο πολύ είναι αυτές που γνωρίζουμε. Αλλά θα είναι πραγματικά ένα πολύ καλό ξεκίνημα και για τη ψυχολογία της ομάδας και για τον κόσμο και για όλους μας. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είσαι και εσύ αύριο στο γήπεδο και περιμένουμε και εσύ και εμείς και όλοι να δούμε από κοντά για πρώτη φορά τον νέο Άρη που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα. Ωραία, λοιπόν, αύριο στο φιλικό, όλοι εκεί πραγματικά να απολαύσουμε ξανά πολύ καλές στιγμές στο γήπεδο. Ωραία, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα να έχεις. Τίποτε. Ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά. Γεια.